Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς City Skylines, όπου ο κόσμος πλέον στη Ισολάνδια μπορεί και παίρνει το τρένο για να πηγαίνει. Νάτο και το Intercity. Να πηγαίνει στις δουλειές τους ή σε άλλες πόλεις, και όπως βλέπετε, ο κόσμος από τον καινούργιο σταθμό που έχουμε αποκτήσει πλέον μπορεί να παίρνει από το τρένο το λεωφορείο και να πηγαίνει μέσα στην πόλη κανονικότατα. Αυτή ήταν η πόλη μας, παιδιά, μετά από τόσο καιρό. Έχει επεκταθεί όσο γίνεται. Και μέσα σε αυτό το επεισόδιο που έρχεται, θέλουμε να κάνουμε και άλλες προσθήκες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι προς αυτό το νησί. Θέλω πάρα πολύ να προχωρήσω προς τα δω. Θέλω σίγουρα να κλείσω και αυτό το κενό εδώ στην πόλη. Θέλω να κάνουμε προσθήκες και σε αυτό εδώ το κενό, αλλά σίγουρα και προς αυτή εδώ την κατεύθυνση. Στο προηγούμενο επεισόδιο, όπως είπαμε, ενώσαμε την πόλη μας με γραμμή τρένου, η οποία έρχεται εδώ πέρα, όπως βλέπετε, όλοι αυτοί οι κάτοικοι. Και πλέον και τα αγαθά της πόλης περνάνε μέσα από τρένα. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τις μικρές διορθώσεις που πρέπει να κάνουμε, γιατί τα τρένα μας εδώ πέρα, όπως είδατε και εσείς και μου είπατε, και εγώ το είχα δει στο τελευταίο επεισόδιο, δεν πάει πάρα πολύ καλά αυτός εδώ ο σταθμός, τον οποίο και έφτιαξα απλά και μόνο για να τεστάρω πώς πάει το πράγμα. Καταρχάς, αυτός ο σταθμός είναι εκτός πόλης σχεδόν. Και είναι ακριβώς δίπλα στον άλλο σταθμό, δεν έχει νόημα. Ένα σταθμός τρένου. Για να το δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα. Έχει 11 επιβάτες μόνο, ενώ χωράει 240. Είναι κυρίως για να μεταφέρει κόσμο από μία πόλη όπως είναι αυτή εδώ, σε μία πόλη, ας πούμε, αν είχα μία δεύτερη πόλη μεγάλη εδώ πέρα. Από εδώ, εδώ. Τόσο κοντά όπως είναι από εδώ μέχρι εδώ, είναι τα μετρό. Έχουμε σταθμούς μετρό στην πόλη μας, δεν χρειάζεται ο άλλος να πάει να πάρει τρένο. Κυρίως γιατί από εδώ μέχρι εδώ θα μπορούσε να πάρει κάποιο λεωφορείο ή απλά να περπατήσει ή με το λεωφορείο του ή με το ποδήλατό του. Γιατί έχουμε και ποδηλατόδρομο, όπως βλέπετε. Παίρνει το ποδήλατό του. Αυτή εδώ η διαδρομή είναι όλη ευθεία και πάει απέναντι. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε? Θα διαλύσουμε αυτό εδώ το σταθμό, γιατί όπως βλέπετε δεν λειτουργεί καλά. Για να προχωρήσω εγώ σε αυτές τις αλλαγές, θέλω να σας πω γενικά ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από enebat.com, site στο οποίο μπορείτε να αγοράσετε φθηνότερα παιχνίδια. Οπότε δείτε το σύντομο βιντεάκι που ακολουθεί και το χορηγό μας και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρεις από πού? Το enebat.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το enebat.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Sarcards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από Eneba και να στηρίξεις και εμένα σε αυτή τη χορηγία, πάτε τα link κάτω στην περιγραφή και κάνε το παιχνίδι που θέλεις δικό σου. Αυτά! Πάμε πίσω στο βίντεο. Λοιπόν, και αφού πλέον ενημερώθηκε και το χορηγό μας, πάμε να παίξουμε κατευθείαν το City Skylines και ξεκινάμε με το να διορθώσουμε, όπως είπαμε, τις γραμμές εδώ του τρένου. Αυτή η γραμμή πηγαίνει, όπως είπαμε, εδώ πέρα. Πάμε λίγο να το διαλύσουμε αυτό το πραγματάκι. Πάμε εδώ στα τρένα, train lines και delete. Δεν θέλουμε αυτή τη γραμμή πλέον εδώ πέρα. Θα κατεδαφίσουμε και το σταθμό κανονικά και πάμε να κατεδαφίσουμε και τη γραμμή. Ωραία. Κρατάω αυτό το σημείο εδώ πέρα εγώ, αυτό εδώ, γιατί από εδώ θα φεύγει έτσι κι αλλιώς η γραμμή από αυτό το σταθμό και θέλω να κάνω κάτι, να σας εξηγήσω ότι αυτός εδώ ο δρόμος θα συνεχίσει να πηγαίνει έτσι, γιατί το όραμά μου είναι ότι εδώ θα υπάρχει κάτι σαν εθνική οδός, μικρότερη επαρχιακή εθνική οδός, αυτή εδώ είναι κεντρική, πίσω από το βουνό, βλέπετε έχει το βουνό εδώ πέρα, όπου... Αυτή η κεντρική οδός θα μεταφέρει πάρα πολύ μεγάλο όγκο αυτοκινήτων στην πόλη που θα υπάρχει εδώ πέρα και εδώ η μικρή εθνική οδός θα πηγαίνει μικρότερο όγκο αυτοκινήτων από το πίσω μέρος του βουνού. Εδώ από πίσω το μικρό δρόμο θα ακολουθεί και η γραμμή τρένου. Οπότε ίσως είναι η ώρα εδώ πέρα να κάνουμε την αλλαγή που λέω. Λοιπόν, εδώ έχει τα highways, η εθνική οδός που λέμε. Θα βάλω highways εδώ πέρα γιατί ουσιαστικά το να βάλουμε δρόμο όπως αυτόν εδώ σου λέει ότι το όριο ταχύτητας είναι 50. Αν βάλουμε αυτούς τους δρόμους τους μεγάλους είναι 60. Δεν μιλάω για τους πιο μικρούς που είναι 40. Θα βάλουμε highways όπου το όριο ταχύτητας είναι 100. Ώστε όποιος θέλει να ταξιδέψει εδώ πέρα να κάνει μεγάλες αποστάσεις. Δεν χρειάζομαι τεράστιους δρόμους. Ουσιαστικά θέλω αυτός εδώ ο δρόμος να μετατραπεί σε ένα μικρό δρόμο και ίσως αυτόν εδώ. Είναι πολύ μικρός αυτός εδώ ο δρόμος. Νομίζω ναι. Λίγο μεγαλύτερο τον θέλω. Αυτόν εδώ θα βάλουμε. 4 γραμμές, 2 και 2 γραμμές. Αυτό εδώ, ο οποίος θα πηγαίνει μέχρι πέρα. Σε τέτοιο δρόμο δεν μπορούμε να βάλουμε σπίτια αριστερά και δεξιά, όπως παρατηρείτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε zoning. Εννοείται όμως αυτός ο δρόμος μας επιτρέπει να πηγαίνουμε πάρα πολύ πιο γρήγορα
εκεί που θέλουμε να πάμε. Για παράδειγμα, εμείς θέλουμε να πάμε προς τα δω. Αυτός ο δρόμος είναι για το μέλλον, όπως είπαμε. Και επίσης θα φτιάξουμε λίγο το τερέν εδώ πέρα. Γιατί δίπλα από αυτή την εθνική οδό, εγώ τη μικρή, θέλω να βάλω να περνάει και μια γραμμή τρένου. Βγαίνει κάπως περίεργα έτσι όπως το έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί το παιχνίδι το κάνει τόσο περίεργο. Έτσι στον κρεμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα αφήσω να είναι τόσο περίεργο. Και όντως θα πάει μετά υπογείως. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πολλοί μου είπατε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι οι γραμμές τρένου είναι πάρα πολύ υπογείως, οπότε μοιάζει σαν μετρό. Εννοείται πως δεν μπορώ να περάσω εκ των υστέρων όλη τη γραμμή τρένου μέσα από 13 στενά και 14 ή από όλη την πόλη, να έχουμε ράμπες παντού και να δημιουργήσουμε κίνηση. Όμως μπορούμε να περάσουμε τη γραμμή τρένου στα βουνά και στα λαγκάδια κανονικότατα, χωρίς να μας ενοχλεί πουθενά. Λοιπόν, και το ένωσα έτσι κάτω από το έδαφος. Έκανα αυτή εδώ τη γραμμή και πάνω από το έδαφος θα πηγαίνει κανονικά δίπλα στην εθνική οδό εδώ πέρα, μέχρι κάποια στιγμή να φτιάξουμε μια πόλη εδώ πέρα και να είναι όλα μια χαρά. Λογικά, αν κάτι πρέπει να αλλάξει θα το φτιάξουμε στην πορεία. Αυτό για το μελλοντικό σιδηροδρομικό σταθμό μας. Πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα αυτό το που μου τις πάει από τότε που ήρθε ο Δημοστρόβιλος. Να το φτιάξουμε λίγο, να φύγουν αυτά εδώ τα κατεστραμμένα απομεινάρια δρόμων. Να βάλουμε ας πούμε ένα καινούριο. Ωραία. Λοιπόν, και μου ζητάει πάρα πολύ εργοστάσια. Γενικά εγώ εδώ πέρα έχω τις αγροφάρμες μου κανονικότατα. Και δεν έχω πάρα πολύ, βασικά δεν έχω πλέον καθόλου εργοστάσια από αυτά τα κανονικά εργοστάσια που χρειάζεται. Οπότε μάλλον πρέπει να βάλουμε καινούργιους δρόμους, ίσως εδώ δίπλα. Να βάλουμε με κανονικά εργοστάσια και να παράγουμε κανονικά προϊόντα που πρέπει να πάνε στα μαγαζιά μας. Τα κανονικά μαγαζιά που ζητάνε καλούδια, goods τα λέει. Εγώ καλούδια τα λέω, δεν ξέρω πώς λέγονται κανονικά. Οπότε ίσως να χρειαστεί να βάλουμε δρόμους εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε ένα μεγάλο δρόμο εδώ πέρα. Έτσι, και να τον ενώσω εδώ. Κάπως έτσι. Να δούμε πώς θα το φτιάξουμε τώρα. Να φτιάξουμε ένα grid εδώ πέρα όσο πιο απλό γίνεται. Να το ενώσω εδώ πέρα. Για αρχή θα το αφήσουμε έτσι. Πάμε σιγά σιγά να βάλουμε εργοστάσια εδώ πέρα. Και παράδειγμα ας βάλουμε ένα εργοστάσιο εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Να περάσουμε μια σωλήνωση εδώ πέρα. Να συνεχίσουμε τις σωλήνωσεις εδώ στο κεντρικό δρόμο. Ωραία, και αρχίζουν τα πρώτα εργοστάσια να γίνονται εδώ πέρα, όπως και θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί ηλεκτρισμό, έχω βάλει ήδη από εδώ μόνος μου. Θέλουμε πολλά εργοστάσια, γι' αυτό βάζω και εδώ εργοστάσια να γίνονται και επεκτείνεται κάπως η πόλη μας. Εδώ οι δρόμοι που φτιάξα λογικά θα βάλουν μόνοι τους κάποια φανάρια, οπότε εγώ θέλω να τα καταργήσω. Να μην υπάρχουν φανάρια. Κάποια stop θα μπουν εδώ από μόνα τους. Τα βάζω εγώ δηλαδή. Εδώ που είναι μεγάλοι δρόμοι, stop θα μπουν εδώ πέρα. Μαζεύτηκαν τα πρώτα μας εργοστάσια εδώ πέρα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ωραία, δεύτερο πλάνο που έχω αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσουμε κάτι που είχαμε αφήσει στη μέση. Στη φάρμα εδώ, στο industry που έχω, ξεκλειδώσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν φτιάξαμε ποτέ. Βλέπετε, έχω βάλει κάποια χωράφια εδώ πέρα. Αλλά είχαμε ξεκλειδώσει και το Farm Workers Barracks. Ανεβάζει το Work Efficiency εδώ πέρα. Οπότε καλό είναι να βάλουμε ένα εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, ένα σε αυτό το σημείο. Μήπως να βάλουμε ένα και εδώ στη γωνίτσα. Και τώρα υπάρχει και το floor mill εδώ πέρα που σου λέει ότι είναι ένα μέρος στο οποίο ουσιαστικά βάζεις αυτά που καλλιεργείς για να στα κάνει αλεύρι. Πρέπει να είναι λέει μέσα στην περιοχή αυτή τη δικιά σου. Οπότε αυτό το εργοστάσιο πρέπει να είναι κάπου εδώ. Θα το βάλω εδώ μακριά από την πολλή κίνηση εδώ πάνω. Και υπάρχει και το cattle shed εδώ πέρα που λέει παράγει κρέας αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλουμε αυτό κάπου εδώ δίπλα. Οπότε βάζοντας όλα αυτά εμείς, αν πάμε εδώ στο μέρος που έχει όλα τα στοιχεία εδώ πέρα, μπορούμε να δούμε ότι πλέον παράγουμε και αλεύρι, παράγουμε animal products εδώ πέρα και κοντεύουμε να πάρουμε άλλο ένα level για να προχωρήσουμε την αγροφάρμα του Ζήση ΑΕ. Not enough workers μου λένε εδώ πέρα τα εργοστάσια. Δεν έρχεται κόσμος μέχρι εδώ, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Χρειαζόμαστε να επεκτείνουμε το μετρό για παράδειγμα. Για να δω λίγο το μετρό μας. Το μετρό έρχεται μέχρι εδώ. Για μισό λεπτάκι. Metro Station. Μπορώ να βάλω μια στάση του μετρό κανονική εδώ πέρα
εδώ για παράδειγμα. Βλέπετε πως είναι. Θα μπορούσα να καταγραφήσω αυτό εδώ και αυτό εδώ. Για να μπορέσω να κάνω κάτι πιο ιδιαίτερο σε αυτό το σημείο, το συγκεκριμένο, να βάλω τη γραμμή τρένου αυτή του μετρό να κατέβει και να είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, έτσι, γιατί είναι μετρό και αυτό, κανονικά, αλλά να είναι λίγο πιο, ξέρετε, να αλλάζει κάπως το πράγμα. Οπότε έρχεται μια στάση μετρό κανονικά και εδώ πέρα, για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται στις δουλειές του και να, να δουλεύει κανονικά. Όπως επίσης θα μπορούσα να βάλω και μια στάση λεωφορείου, να έρχεται να επισκέφτεται αυτό το μέρος. Για μισό λεπτάκι να το κάνουμε. Ούτε εδώ στα χωράφια έχουμε βάλει λεωφορεία. Για να βάλουμε λίγο μια γραμμή. Έτσι, μια μικρή γραμμούλα. Μια πρόχειρη διπλή γραμμή. Ουσιαστικά να ενώνει τη γραμμή του μετρό με τα εργοστάσια εδώ πέρα. Μ' αρέσει αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Θυμίζει λίγο GTA το πράγμα. Βάλαμε και λίγα λεωφορεία εδώ να κάνουν την δουλειά τους. Και περιμένω να έρθει το πρώτο μετρό να κάνει την επίσκεψή του σε αυτή τη στάση κανονικότατα. Να το. Και είναι και ευκαιρία μας τώρα που ήρθε το μετρό να δούμε κιόλας και πώς είναι. Οπτικά. Γιατί τόσο καιρό ήταν κάτω από το έδαφος. Οπότε δεν μπορούσαμε να δούμε πώς μοιάζει. Έφυγε. Τσακ μπαμ. Στα έκατα της γης. Δεν είδαμε και πόσοι πελάτες ήρθανε. Γύρνα πίσω. Μηδέν. Μηδέν πρέπει να ήταν. Μπορούμε να το δούμε και ανά πάσα στιγμή το μεταξύ από το line overview. Όχι, δεν θέλω να κάνω delete line. Να το, έχω 8 πελάτες λέει να περιμένουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Καλό αυτό. Έρχονται πελάτες. Μια χαρά παιδιά. Λοιπόν, και είμαι εδώ με διαφορετική μπλούζα αυτή τη φορά γιατί θα σηκώσουμε μανίκια και λέω να αλλάξω κάποια πράγματα. Βλέπω εδώ πέρα την κίνηση που έχω δημιουργήσει με το φανάρι και θα κάνω κάποιες αλλαγές. Θα δημιουργήσω και άλλη μία ένωση εδώ πέρα, δεν θα έχουμε μόνο έτσι μία είσοδο εδώ. Ο κόσμος βέβαια θα προτιμήσει αυτόν εδώ το δρόμο γιατί είναι πιο μεγάλος. Γενικά να ξέρετε ότι ο κόσμος πάντα χρησιμοποιεί το δρόμο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη ταχύτητα, όπως είχαμε πει πριν με τις εθνικές οδούς. Οπότε εφόσον μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δρόμο που μπορεί να τρέξει με 50 αντί με αυτόν που τρέχει με 40, θα χρησιμοποιήσει αυτό το δρόμο. Ταυτόχρονα θα βάλουμε εδώ πέρα να μπορέσει να μην έχει φανάρι εδώ πέρα. Αυτός εδώ θα έχει stop. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ πέρα. Και αυτοί θα έχουν stop. Παρόλο που είναι μεγάλος ο δρόμος, θέλουμε να έχει προτεραιότητα αυτός εδώ ο κεντρικός δρόμος. Και αυτός εδώ ο δρόμος θα έχει stop. Οπότε δεν θα υπάρχει αυτή εδώ η κίνηση που έχει ήδη δημιουργηθεί. Βλέπω ακόμα να υπάρχει μια αύξηση εδώ πέρα ζήτησης για τα αγαπημένα μας εργοστάσια. Οπότε εμείς εδώ θα βάλουμε να καλύψουμε αυτή εδώ την ανάγκη που υπάρχει με τα εργοστάσια μας και γραφεία στην κεντρική μας, όχι γραφεία, θα βάλουμε κανονικά μαγαζιά εδώ πέρα απέναντι από τον δρόμο που έχουμε φτιάξει το μετρό πλέον. Όπως βλέπετε εδώ έχει χαλάσει η διαρρύθμιση, οπότε πρέπει κάπως να την διορθώσουμε. Θα κλείσουμε κάπως έτσι το μέρος και πάμε στα πάρκα. Πρέπει να πάμε στα πάρκα να βάλουμε εδώ πέρα κάποια parking lots. Εδώ για παράδειγμα μπορούμε να βάλουμε ένα παρκάρι κόσμος, να είναι χαρούμενος ο κόσμος που υπάρχει εδώ πέρα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα γιγαντιαίο decorative λέει parking lot, τεράστιο. Μπορεί να μπει κάπου εδώ. Τι υπάρχει εδώ, γραφεία υπάρχουν εδώ πέρα παιδιά. Καλό είναι αυτό, πιάνει άπειρο χώρο. Θα μπορούσε να μπει κάπου εδώ. 10.000 κάνει. Ορίστε. Κοιτάξτε πώς θα είναι εδώ πέρα. Είναι τεράστιο όμως ο κόσμος θα μπορεί να έρχεται εδώ πέρα. Είναι σαν γήπεδο έτσι. Να παρκάρει τα αυτοκίνητά του εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Και θα μπορεί να παρκάρει τα αυτοκίνητά του. Είναι θέσεις parking αυτά. Και ταυτόχρονα όπως έχω πει ήδη πάρα πολλές φορές. Ανεβάζει το land value. Είναι σαν πάρκο. Αντί για να έχει δέντρα, γήπεδο μπάσκετ ή κούνιες και τέτοια, βελτιώνει πάρα πολύ το πόσο χαρούμενοι είναι οι κάτοικοί μας, απλά και μόνο που προσφέρει θέσεις πάρκινγκ στον κόσμο. Μπορώ να κάνω το ίδιο ακόμα και σε πράγματα εδώ κάτω που απλά έχουμε χωράφια. Να, εδώ κάτω ας πούμε. Πάρτε λίγα πάρκινγκ εδώ, στη γωνία. Βλέπετε? Και κατευθείαν ο κόσμος θα είναι χαρούμενος εδώ κάτω που κανονικά δεν μπορείς να βάλεις ας πούμε κούνιες δίπλα στα χωράφια. Μπορείς όμως να βάλεις θέσεις parking που ο κόσμος θέλει να παρκάρει, είπαμε. Βλέπετε, κίνηση δεν υπάρχει εδώ πέρα. Παρόλο που έχουμε κάνει μικρά στενάκια και τέτοια,
κυκλοφορούν άνετα όλα τα φορτηγά εδώ πέρα. Βλέπετε τα βρίσκουν, παρόλο που έχουμε βάλει stop και τέτοια. Χτίζονται κάτι περίεργα εργοστάσια εδώ πέρα. Γίνονται όλα τέλεια. Έχουν χτιστεί και κάτι μαγαζάκια εδώ πέρα. Το μετρό λειτουργεί κανονικότατα. Ήρθε μόλις τώρα. Κάνω μια παύση για να δω πόσοι είναι μέσα. 62 άτομα ήρθαν εδώ. Κατέβηκαν αρκετά άτομα. Είναι 38 μέσα. Θα γεμίσει κάπου όσο. Φεύγουν και 38. Okay. Όλοι αυτοί δεν ξέρω αν θα κατέβουν κάπου εδώ. Πάνε στις δουλειές τους. Όλα καλά με εδώ πέρα, παιδιά. Το μέρος αυτό νομίζω πως το φτιάξαμε όσο γίνεται. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ, ας πούμε. Χρειαζόμαστε crops, λέει, εδώ πέρα για το meal που έχω φτιάξει. Το εργοστάσιο που φτιάχνει meal. Okay. Meal, λέω. Που φτιάχνει αλεύρι. Θα δούμε αργότερα τι θα γίνει, παιδιά. Χρειάζομαι και άλλα εργοστάσια, λέει, το μεταξύ. Ποτέ δεν είναι αρκετά. Θα καλύψουμε και αυτή την ανάγκη. Αφού προς το παρόν πάμε να βάλουμε ένα ακόμα πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο μπορεί να πάει εδώ στην χρυσή ακτή, παιδιά. Υπάρχει ένα εδώ και καλύπτει όλο αυτό το range. Απλά κάπου πρέπει να πάει τώρα για να εκπαιδευτούν και αυτός εδώ ο κόσμος. Απλά δεν ξέρω πού θα μπορούσε να μπει. Δεν χωράει κάπου καλά. Είναι αρκετά μεγάλο το space που ζητάει. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να το βάλω εδώ κάτω-κάτω. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει κάπως. Είναι κάπου εδώ στη γωνία. Θα μπει εδώ. Ένα university. Κοντά στο πάρκο. Δεν ξέρω αν είναι κοντά-κοντά με το άλλο. Θα δούμε αν θα βοηθήσει. Θα ήθελα να βάλω και μια βιβλιοθήκη. Public library. Ίσως πρέπει να πάει κάπου αλλού. Ας πάει εδώ. Ξέρω εγώ. Υπάρχει μια εκεί πέρα. Ίσως καλό θα ήταν να υπάρξει και μια κάπου εδώ. Και άλλη μια εδώ στην άκρη. Έτσι για να εκπαιδευτεί ο κόσμος, γιατί έχω πάρα πολλά κλειστά κτίρια τα οποία μόλις κατεδάφισα που ζητάνε κόσμο εκπαιδευμένο και έχουμε πρόβλημα με αυτό. Λοιπόν, έχω κάνει μια αλλαγή τώρα εδώ πέρα. Τελευταία φορά που ασχολούμαι λίγο με τα χωράφια εδώ πέρα, γιατί θα πάρουμε level όπου να είναι. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές προκειμένου να πάμε στο level 3. Βλέπετε, κοντεύουμε να πιάσουμε τον bonus που χρειαζόμαστε. Ήρθα και αγόρασα καινούργια χωράφια, πολλά χωράφια. Κοιτάξτε εδώ, όλα αυτά τα χωράφια που βλέπετε εδώ είναι δικά μου. Πλέον όλο αυτό που είναι μονοκόμματο, τεράστια χωράφια, τα ένωσα, είναι wheat. Είναι wheat δικά μου, μηλιές είναι εδώ πέρα, δικές μου και αυτές, θερμοκήπια αυτά εδώ, δικά μου και αυτά. Με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι, αυτό εδώ το μαξί μπορώ να τα αλλάξω λίγο και να το κάνω λίγο πιο ωραίο. Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Θα το κάνω λίγο relocation προκειμένου να έχουμε πιο νοικοκυρεμένη την κατάσταση. Ορίστε. Εδώ έχουμε. Ορίστε, τα έχω κάνει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε νοικοκυρεμένα πράγματα. Οπότε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να το. Congratulations, όπως λέει εδώ πέρα. Πλέον η αγροφάρμα έχει γίνει level 3. 19% efficiency, pollution μείον 20% και ξεκλειδώσαμε το Lemonade Factory, ξεκλειδώσαμε το Milking Parlor, Medium Crop Field, Medium Fruit Field, καινούργια κτίρια για να φτιάξουμε στην αγροφάρμα. Προχωράει γενικά αυτό το industry. Προσπαθώ να το κάνω πετυχημένο, πάντως υπάρχει ακόμα ζήτηση για πολλά εργοστάσια, οπότε εφόσον δεν μπορώ να φτιάξω ακόμα κατοίκους, γιατί θέλω εδώ κατοίκους να φτιάξουμε. Εδώ βλέπετε ζητάει ακόμα ο κόσμος, not enough, λέει, educated workers, παιδιά. Educate my citizens, σας παρακαλώ πολύ. Θα φτιάξουμε καινούργια εργοστάσια και τα καινούργια εργοστάσια θα φτιαχτούν, παιδιά, εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα φτιαχτούν καινούργια εργοστάσια, γιατί εδώ πέρα υπάρχει κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο μαύρος χρυσός που λέμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε κάτι χρήσιμο εδώ πέρα, παιδιά. Και νομίζω πως εδώ που έχουμε το μαύρο χρυσό πρέπει να το μαρκάρουμε σαν το σημείο στο οποίο θα έχουμε πετρέλαιο. Εδώ πέρα θα έχουμε την περιοχή του πετρελαίου μας, παιδιά. Εδώ λέγεται Garnet Zone. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι να γράψουμε σαν επιχείρηση. Πρέπει να βρούμε κάτι εφάνταστο προφανώς. Θα ξεκινήσω με ένα ζησορόιλ. Ζησορόιλ, χωρίς λόγο. Έτσι. Και περιμένω εσάς να μου πείτε κάτι πιο καλό. Κάτι πιο καλό από αυτό. Ή θα βρω εγώ κάτι εκτός κάμερας αργότερα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Τώρα, για να κάνουμε κάτι εδώ πέρα, στο Zisor Oil, δεν μου αρέσει καθόλου, θα το αλλάξουμε. Σας ακούω να λέτε, τι έχει βάλει πάλι ο Βλάκας. Λοιπόν,
Εδώ πέρα υπάρχει το Oil Industry Main Building, ακριβώς όπως είναι με το Farming, πάμε στο Oil Industry. Υπάρχει ένα κεντρικό κτίριο, ακριβώς ίδια νοοτροπία, παιδιά. Εδώ, όπως είδατε, έχουμε μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Εδώ υπάρχει από κάτω πετρελαιάκι καλό. Δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα να βάλουμε το κεντρικό μας κτίριο μέσα σε αυτή τη μαυρίλα. Εδώ τι υπάρχει, τι είναι αυτό το μπλε? Τι μπαγκιά είναι αυτή? Ρε παιχνίδι, το μπαγκάρα με το παιχνίδι, παιδιά. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Ο σταθμός τρένου που φτιάξαμε έχει μπαγκάρει όλο το σύστημα. Φαίνονται τα θεμέλια του παιχνιδιού. Και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Οπότε θα φύγει ο σταθμός, οι γραμμές εδώ πέρα. Καλές τα νοσοκράτησαν. Αλλά πρέπει να το φτιάξουμε κάπως. Λοιπόν, κάτι φτιάξαμε εδώ πέρα. Κάπως το εξομαλύνουμε όσο μπορούμε. Θα ξαναφτιάξουμε τις γραμμές όπως πρέπει. Χωρίς να είναι πολύ κολλητά, ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα να φαίνεται, ξέρω εγώ, το γραφικό μέσα στη φάση. Ορίστε, έρχεται λίγο πιο ομαλά, ρε παιδί μου, δίπλα στο δρόμο. Βλέπετε, ορίστε. Ωραία πραγματάκια. Και θα δείξει στο μέλλον πώς θα το κάνουμε. Και ξεκινάμε τώρα να δούμε πού είναι τώρα εδώ πέρα. Εδώ είπαμε. Ωραία. Θέλουμε έναν δρόμο. Έναν δρόμο απλό. Να βγαίνει από την εθνική οδό και να τον ενώνουμε κάπου. Κάπως normal όμως, όχι ότι προσπαθώ να τον ενώσω τώρα. Κάπως έτσι. Να βγαίνει προς τα έξω. Για να δω εδώ πέρα. Είμαστε ήδη μέσα. Είμαστε ήδη μέσα εκεί που πρέπει. Ωραία. Ξεκινάει αυτή η άνοδος. Εδώ υπάρχει oil. Υπάρχει. Σε αυτό το σημείο τώρα εδώ, είναι πολύ βουνό εδώ πέρα. Είναι πολύ βουνό. Δεν θα είναι ωραία το πράγμα. Λοιπόν, εδώ που είναι έτσι τα πράγματα, ίσως πρέπει εγώ να κάνω κάποιες κινήσεις που να είναι λίγο βίαιες στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, θα πρέπει να πάρω ένα σημείο εδώ κάτω και να πω να σκάψουμε κάπως το βουνό, κάπως έτσι. Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό, έτσι να το ξεμαλύνουμε λίγο και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα δρόμο ο οποίος θα έρχεται από την εθνική οδό φυσιολογικά. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Θα βγαίνει έξω. Και αυτός ο δρόμος θα οδηγεί, ξέρω εγώ, στις εγκαταστάσεις που θα έχουμε εμείς το oil μας, παιδιά. Λοιπόν, αυτός είναι ο δρόμος. Το oil, είπαμε, είναι εκεί πάνω. Να το. Θα βγει εκεί πέρα. Όμως το κτίριο εμείς μπορούμε να το βάλουμε πολύ πιο μέσα. Θα ξεκινάει, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ απότομο, λέει, για να μπει εδώ στο βουνό. Αχα, θα μπορούσε να μπει εδώ. Πώς θα βγει αν μπει εδώ? Έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει, θα το δούμε, παιδιά. Οπότε λέει congratulations. Ξεκλειδώσατε, λέει, το Small Oil Pump Oil Sludge Pyrolysis Pyrolysis Plant και Small Crude Oil Tank Farm. Δηλαδή ένα αποθηκευτικό χώρο για oil, μια αντλία να βγάζεις oil και ουσιαστικά ένα plant για να κάνεις την πυρόληση και να βγάζεις ουσιαστικά oil να μπαίνει στα έγκατα της γης. Για να δούμε πώς φαίνεται όλο αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το γραφείο μας, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, μέσα στο βουνό, από την πίσω πλευρά του βουνού, okay. Αχα, όπου ο άλλος για να μπει θα βγαίνει από τον παράδρομο, ουσιαστικά. Ξεκλειδώσαμε και όλα αυτά τα πράγματα και από εδώ, ουσιαστικά πρέπει να συνεχίσουμε εμείς με μια εξομάλυνση του βουνού να πάμε προς τα πάνω. Το ξεκινάω κάπως έτσι και θα δούμε πώς θα πάει. Ωραία. Εδώ πέρα βρίσκονται όλα τα μαγικά του... Θέλουμε oil pumps εδώ πέρα. Λοιπόν, όπου το χτίζω εγώ αυτό, σου λέει ουσιαστικά πόσο μπορούμε να βγάλουμε. 480 units per week, σου λέει, όπου το βάζω. Οπότε μου κάνει, ακόμα και να το βάλω ακριβώς δίπλα στο σημείο που είναι η βάση μου. Δεν ξέρω αν θέλω να το βάλω εδώ κατευθείαν. Θα το βάλω κάπου εδώ στο κέντρο. Ξεκινάω με ένα... Ξέρω, δύο... 3. Χρειάζομαι ένα πυρόλυσης plant, προφανώς, το οποίο θα παίρνει το crude oil να το κάνει oil, oil sludge, όπως λέει. Τώρα αυτό ίσως πρέπει να μπει, ξέρω εγώ, μισό λεπτάκι. Αυτά πώς φαίνονται, κάπως έτσι. Το πυρόλυσης plant θα μπορούσε να μπει και κάπου πιο πέρα. Δεν χρειάζεται να είναι εδώ στο βουνό. Δεν θέλω να τα μαζέψω όλα εκεί πέρα δηλαδή. Πρέπει να είναι όμως μέσα στην περιοχή, στο park industry, οπότε θα μπει μέσα εδώ. Ίσως θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο μεγάλη την περιοχή προς τα εδώ. Θα το δούμε αυτό. Όπως και να έχει,
Το πυρόλι στις πλάντες θα το βάλουμε εδώ στην γωνία από αυτή τη μεριά. Θα βάλω ένα προς το παρόν. Και μετά θα βάλουμε ένα small crude oil tank farm, το οποίο μπορεί να πάει λέει και έξω από το industry area. Είναι σαν το σιλό που είχαμε. Δεν μας πειράζει να είναι μέσα στο industry area. Παρ' όλα αυτά ξεκινάω να το βάλω εγώ εδώ πέρα και θα δούμε αργότερα αν θα το βάλουμε κάπου αλλού. Είναι αυτό εδώ το κτίριο. Είναι για να βάλουμε μέσα oil. Οπότε ξεκινάμε τη διαδικασία να έχουμε oil στην πόλη μας, παιδιά. Όλα αυτά, από ό,τι βλέπω, χρειάζονται προφανώς νεράκι και ηλεκτρισμό. Οπότε η εθνική οδός προφανώς θέλει το νερό της. Από κάτω. Από κάτω τη βάζω εγώ, έτσι. Εσείς μπορείτε να τραβάτε γραμμές νερού όπου ακριβώς θέλετε. Δεν μας ενοχλεί, δεν μας επηρεάζει πουθενά. Εγώ το κάνω καθαρά για ας πούμε αισθητικούς λόγους. Ορίστε. Και να βάλουμε και τον ηλεκτρισμό μας εδώ πέρα. Ας έρθει από εδώ ο ηλεκτρισμός και να περάσει απέναντι. Ωραία. Για να ξεκινήσουν όλα αυτά να λειτουργούν, παιδιά. Δίπλα στην εθνική οδό. Δεν ξέρω τώρα πώς θα ξεκινήσουν όλα αυτά. Όλα αυτά τα έκανα εγώ γιατί χρειαζόμαστε σίγουρα industry και offices. Χρειαζόμαστε έξτρα εισόδημα από εδώ πέρα. Να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά. Το Zisor Oil μπορεί να βγάλει πετρέλαιο, μπορεί να βγάλει πλαστικά αργότερα. Είναι ένα καινούριο industry που θα φτιάξουμε στην πόλη. Θα ασχοληθούμε περισσότερο στην πορεία με το να γίνει πετυχημένη αυτή εδώ η διαδικασία. Εννοείται πως εδώ πέρα υπάρχει και υποδομή για να φτιάξουμε και εδώ κάποιο σταθμό ώστε να μαζεύουμε τρένα κατευθείαν εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει μια καμιλοπάρδα λίγο που τη βλέπω για κάποιο λόγο. Ένας επιστάτης εδώ πέρα. Όλο αυτό είναι δίπλα στο βουνό. Και όπως βλέπετε φεύγουν τα πρώτα φορτηγά με το oil από εδώ πέρα που λέει πηγαίνει στο oil tank farm. Το πρώτο oil το φτιάξαμε όπως βλέπετε. Οπότε έτσι ξεκίνησε παιδιά η περιπέτειά μας να προσπαθούμε να επεξεργαστούμε και την business του oil. Δεν το κάνει μόνο το παιχνίδι, δημιουργούμε τη δικιά μας επιχείρηση όπως κάναμε και με τα χωράφια. Ξέρετε, πλέον με το DLC μπορούμε να φτιάξουμε εντελώς δικιά μας επιχείρηση. Μπορείτε να το κάνετε τελείως αυτόματο, να βάλετε δικά σας εργοστάσια και να τα πείτε ότι όλα αυτά να είναι για oil και κάνει μόνο το παιχνίδι ό,τι θέλει. Για ομορφιά, μπορείτε να το χειριστείτε ακριβώς με micromanagement μόνοι σας, βάζοντας όπου θέλετε εσείς το κάθε κτίριο όπως κάναμε τώρα. Αν έχετε το expansion. Θα προχωρήσουμε προφανώς στα επόμενα επεισόδια φτιάχνοντας όλο και περισσότερη αυτοκρατορία με oil εδώ πέρα. Θα γίνουμε μεγάλοι έμποροι πετρελαίου, μεγιστάνες. Οπότε αυτή η μεριά του βουνού θα εκμεταλλευτεί με αυτόν τον τρόπο. Η άλλη πλευρά του βουνού μένει έκπληξη για το πώς θα εκμεταλλευτεί. Αυτό το σημείο της πόλης έχει γίνει πλέον ένα μέρος με ωραία εργοστάσια που τα χρειαζόμασταν γιατί δεν είχαμε καθόλου. Φτιάξαμε καινούριο σταθμό μετρό που ήταν πάνω από το έδαφος, παρόλο που είναι πάνω από το έδαφος είναι ακόμα μετρό, λογίζεται ως τέτοιο. Ταυτόχρονα επεκτείναμε την αυτοκρατορία μας και στα χωράφια όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κάπως λύσαμε το πρόβλημα με τα φορτηγά εδώ πέρα και ευελπιστώ επιτέλους, μιας και φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου, κάποια στιγμή να έχουμε ζήτηση στο να φτιάξουμε περισσότερους κατοίκους, γιατί θέλω να προχωρήσουμε να φτιάξουμε σπίτια εδώ πέρα. Και εδώ πέρα να φτιάξουμε επιτέλους την τουριστική περιοχή σε αυτό εδώ το νησάκι για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα καράβια μας και με ξενοδοχεία και ό,τι έχει να κάνει με θαλάσσιο περιεχόμενο, γιατί εδώ πέρα αυτό το νησί θα γίνει ό,τι καλύτερο υπάρχει για τουρισμό. Αυτά, θα κλείσω το επεισόδιο περνώντας λίγο πάνω από την πόλη και να είμαι πάνω από το πετρέλαιο που βλέπετε πλέον έχουν έρθει πάρα πολλά φορτηγά. Έχει πάρει ζωή πλέον δηλαδή εδώ πέρα ο εθνικός αυτός δρόμος. Περίμενα σιγά σιγά ότι θα γίνει αυτό. Φτιάξαμε τον πρώτο μας παράδρομο. Οπότε, μιας και βλέπουμε όλα αυτά τα oil tanks, όλα αυτά τα φορτηγά για να μεταφέρουν υγρό πετρέλαιο, κάπου εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε το επεισόδιο, παιδιά, αφήστε ένα like, subscribe για να μην χάνετε τα επόμενα. Να σας ευχαριστήσω κάπου εδώ που παρακολουθήσατε και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να σας πάτε καλά. Bye bye.